Καλησπέρα κύριε Ζαμπούνη. Ευχαριστώ για τους φιλόφρονες λόγους. Καλά, ήτανε, όχι, δεν τα λέμε μέσα την καρδιά μας, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Και λέω τώρα, savoir vivre Χρήστος Ζαμπούνης, Μαρινάκης, βγάζει ανακοινώσεις για διάφορα άλλα άσχημα πράγματα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να το γυρίσουμε λίγο λόγω ημερών σε κάτι πιο, σε κάτι πιο light, πιο φιλοσοφικό. Άμπραβο. Ορώμεν το καλόν, μάλιστα, έλεγε ο Ευαγγελιστής. Και πήγαμε χθες στην Τούμπα, είδαμε τον ΠΑΟΚ. Α, ωραία. Και ας μείνουμε εκεί. Ωραία. Πώς τον είδατε τον ΠΑΟΚ, με την ευκαιρία? Ναι. Επίσης και μια άλλη, αν μου επιτρέπετε, ανεξαρτήτως των ημερών, παρατήρηση φιλοσοφικής χρειάς. Δένετερο προσδιοριζόμεθα. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα στο δεύτερο. Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, είδατε τον ΠΑΟΚ χτες. Πώς τον είδατε καταρχάς? Ήτανε χάρμα. Εμάς έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν υπάρχει αγώνας που να μας έχει βγει, μη μας έχει βγει η ψυχή. και πάλι... Ήταν άνετο χτες όμως. Ήτανε, ναι. Αλλά λες, επειδή ήμουνα και στο 3-4... Με τον Ατρόμητο. Και ο λαός δεν ξεχνά. Πάλι βάλαμε ένα. Λες, να βάλουμε δεύτερο να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι. Στο 4-0 να σας πω την αλήθεια. Στο 4-0 τι έγινε? Ηρέμησα. Ηρέμησες. Στο 4-0, ναι. Γιατί λες και στο 3-0 βρώμα η δουλειά. Μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Ναι, γιατί ναι, 3-0 μας είχαν βάλει 4. Απλώς στο παιχνίδι το χθεσινό δεν έπαιζε ο Τζαβέλας. Αυτό ήταν. Δεν έπαιζε ο Τζαβέλας. Άμα έπαιζε ο Τζαβέλας, μπορεί να ήταν το γύρισμα. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Μανούσος. Ναι, ναι, ήταν λίγο θρασής αυτός. Ήταν λίγο προκλητικός και. Ήταν πολύ λίγο, θέλω να πω, έτρεχε συνέχεια πίσω από την μπάλα και παρολίγο θα βάλει. Έριξε και μια κλωτσιά προς το τέλος στο Λιμνιό. Εκείνη την κλωτσιά που έριξε όταν το είδα στο replay, γιατί το βλέπα στην τηλεόραση το μάτς από το ΠΑΟΚ TV, πήγε να τον πάρει τα νιάτα το Λιμνιό. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη κλωτσιά. Ήταν προκλητικός. Ναι. Μήπως αυτό πρέπει να του κάνετε ένα δώρο το βιβλίο ΠΑΟΚ αφού, με αφιέρωση διόχειρη, για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται φυσιολογικά. Έτσι βλέπω τη δουλειά. Κοιτάξτε, αυτό που έχω καταλάβει τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο, ναι, είναι ότι όταν μια ομάδα κερδίζει και πάει καλά, μάλιστα, αμέσως θυμάται τους καλούς τρόπους. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στους τίτλους. Ναι. Είναι η Τούμπα σαν την εκκλησία, την, ας την πω, του Βλαχάδων, Μονή Βλαχάδων. Μονή Βλαχάδων. Θέλω να πω, είναι... τέτοια ησυχία και τέτοια ευπρέπεια έχουν να τη δουν, ούτε οι Εγγλέζοι δεν έχουν. Μάλιστα. Όταν χάναμε ήταν. Ναι. Από ό,τι φαίνεται τώρα αυτό το πρόβλημα το έχουν στον Πειραιά φυσιολογικά. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν ανακοινώσεις, βγαίνουν αυτά, δεν κερδίζουν όλα. Όταν μπαγκερεί στο Βόλο, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Ολυμπιακού. Γιατί τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ναι, δεν είναι δικό μας θέμα. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Απλώς όμως λέμε. Καινούριο θέμα. Καινούριο θέμα. Κύριε Ζαμπούνη. Είναι πολύ δύσκολο μάτς. Με τον Άρη. Όπως εμείς παίζαμε χρόνια μόνο και μόνο για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και ήμασταν ικανοποιημένοι. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το ίδιο ισχύει για τον Άρη. Δεν μπορούν να έχουν άλλον στόχο. Ναι. Όπως και εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε πρωτάθλημα και ας το πούμε λίγο εκτονωνόμαστε με την νίκη του Ολυμπιακού. Νομίζω το ίδιο συνέστημα να επικρατεί του Άρεως. Α, λέτε δηλαδή ότι οι παίχτες του Άρη και γενικότερα ο Άρης θα παίξει για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το. Έχουν ένα κίνητρο ή ας το πούμε ένα πνεύμα αυτή τη στιγμή να κερδίσει το πάντων αγών είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καμιά άλλη ομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Το... ανάλυση τώρα. Ψυχοσύνθεσης. Ναι. Οπαδού. Ψυχοσύνθεση οπαδού. Φυσιολογικά. Δεν λέω ότι είμαι οπαδός. Λέω ότι είμαι. Όχι, των αντιπάλων οπαδών. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Για να δούμε τι. Όχι, εγώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός με την ομάδα μου και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ανήκω στο 0,01% των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που θέλει τον Άρη δυνατό.
Το 0,01. Αυτό είναι το πιο. Πολύ είπα, Μάλιστα. Ωραίος. Όχι, θέλω τον Άρη δυνατό, γιατί αν είναι ο Άρης δυνατός, γινόμαστε και εμείς πιο ανταγωνιστικοί. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει ο ανταγωνισμός, σε κάνει καλύτερο. Μάλιστα, ωραίος. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαμπούνη, με το βιβλίο, το πάω καφού, πώς πάει εκεί. Μου λένε, αποκλείεται να έχεις κάνει την διατήρηση, διότι είναι αναλφάβητη, λέει η δική σου. Φαίνεται ότι είναι, πώς το λένε, έχουν τελειώσει το γραφή για να γνώσει. Τελείωσε, ναι, η πρώτη... Και πάμε στην τρίτη και σκέφτομαι άλλο ΠΑΟΚ αίτητος αφού. Άλλο, ΠΑΟΚ αίτητος αφού, να αλλάξει δηλαδή ο τίτλος του βιβλίου. Ναι. Καλό, ΠΑΟΚ αίτητος αφού, ωραίο, ωραίο. Ναι. Τώρα για να δούμε τι γίνεται και για την επόμενη χρονιά 2020. Ο ΠΑΟΚ πάει στην τελική ευθεία πλέον του πρωταθλήματος. Πιστεύετε ότι μπορεί, γιατί έχουμε και τα play-off φέτος, είναι αλλιώς. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αυτή τη διαφορά από τον Ολυμπιακό να μαζέψει, να πάρει και βαθμούς μαζί του στη συνέχεια, πώς τα βλέπετε? Να περάσουμε τον Άρη, ναι, που για μένα είναι το κρίσιμο μάτς της χρονιάς. Το μάτς με τον Άρη. Ναι, ναι. Το πιο κρίσιμο της χρονιάς. Ένα από τα δύο, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Πάλι είναι με τον Ολυμπιακό στη Τούμπα. Α, ναι, σωστά, ναι. Ναι. Αν, φύγει, ότι... αν ο ΠΑΟΚ πάρει ισοπαλία στο Χαριλάου. Και πάλι είναι καλό αποτέλεσμα. Καλό το θεωρείτε. Ναι, ναι. Άρα να μην χάσει στο Χαριλάου, αυτό λέτε. Ναι, είναι και... το θέμα και ο Ήτρου είναι θέμα... ψυχολογίας, γιατί θα δώσει φόρα. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αν περάσει από το Χαριλάο, τα πράγματα θα είναι μετά, πού να χάσει. Είναι φόρα. Δηλαδή ναι. Οι παίκτες φαντάζομαι όλοι. Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ο προπονητής, ο ειδής, όλοι. Μεταφέρεται αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ψυχολογικό. Όσο και, δεν το νιώθουμε. Ναι. Εμείς απ' έξω. Ναι. Αλλά μέσα στα πολιτήρια και στις προπονήσεις έχει σημασία. Βεβαίως. Είναι βέβαιο 100% αυτό. Αν θα είχατε απέναντί σας τον Ιβάν Σαββίδη, τι θα του λέγατε? Δεν ξέρω πώς λένε συγχαρητήρια στα ρωσικά. Όχι, σπασίμπα λέει, το ευχαριστώ, λέγεται σπασίμπα πάντως. Αυτό. Και σπασίμπα και τώρα θα το ψάξω, θα το γουκλάρω. Στα ρωσικά, ναι. Γιατί είδα τον, καθόμασταν δίπλα με τον αδερφό του, ένα από τα... Είναι 8 αδέλφια, δεν το ήξερα. Ναι. Στο αρχή που έχουμε δημοσιογράφη, μια καρδιά ερωτήσει στο 8 αδέλφια, 7 ζουν. 7 ζουν, ναι. Χάσανε, ναι. Και είχε μεγάλη... Ήταν πολύ ωραίος. Τον μεγαλύτερο τον είχα γνωρίσει που μένει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Τον Γιώργο. Ναι, 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 ναι. Ο έτερος, ο Παύλος. Ναι. Τώρα μήπως βαριέστε με όλα αυτά που σας λέω. Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα, ναι. Γιατί. Ο Παύλος, τόσο που μένει στη Θέρμη. Και μου λέει, είμαστε 4 αδέλφια και 3 κορίτσια. Ωραίο. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εντάξει, αυτά ήταν ωραία. Λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θέλουμε και ένα μήνυμα για τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή εν ώψη της νέας χρονιάς, εν ώψη των Χριστουγέννων. Τι θα τους λέγατε? Ένα μήνυμα savoir vivre. Κλείστε τα κινητά σας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Παρακαλώ. Καλό. Μην τα έχετε ανοιχτά τα κινητά, φτάνει. Μία μέρα έτσι, μία φορά. Προσπαθήστε να ρωτήσετε τον άλλον τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις, πώς πέρασες. Στο τραπέζι. Ναι. Στο τραπέζι. Και δεν χρειάζεται να το ρωτήσετε μέσω Viper ή SMS. WhatsApp. Ναι, σωστό. Ναι, SMS. Ρώτα τον απευθείας, εκείνη τώρα. Ναι. Σωστός. Ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήστος Ζαμπούνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά προκαταβολικά για αύριο, για την γιορτή. Ευχαριστώ και στους ακροατάς σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.